Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή, η ΕΤΕΝΑ είναι και φέτος πάλι κοντά σας για να σας παρουσιάσει το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 1991. Με δύο έκτακτες εκπομπές στο πρόγραμμά της, η ΕΤΕΝΑ θα σας γνωρίσει τα τραγούδια συμμετοχές των 22 χωρών που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνισμό. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή γνωριμίας και η επόμενη θα μεταδοθεί στις 28 του μηνός, Κυριακή. Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού είναι ένας θεσμός που φέτος γιορτάζει τα 36 του χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 36 χρόνια γεννήθηκαν μεγάλες επιτυχίες και παρά τις επικρίσεις που κατά καιρούς έχει δεχθεί, εξακολουθεί να λειτουργεί και να αποτελεί για την Ευρώπη ένα σημαντικό γεγονός. Εδώ και αρκετό καιρό έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην τελική βραδιά που είναι αυτή της 4ης Μαΐου και στη Ρώμη. Η φετινή διοργάνωση γίνεται από την Ιταλία μετά την περσινή νίκη στο Ζάγκρεπ του Τότο Κουτούνιο και του Ιταλικού Τραγουδιού. Όλος διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην Τσινετσιτά και την ευθύνη του θα την έχει η ΡΑΗ. Μεγάλη τιμή λοιπόν, αλλά και μεγάλη ευθύνη για τη Ρώμη, στην οποία θα συρρεύσουν οι αποστολές των 22 χωρών, καθώς και δημοσιογράφοι και ανταποκριτές από όλο τον κόσμο που θα καλύψουν το γεγονός. Κάθε χώρα που συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού υποχρεούται να στείλει στη φιλοξενούσα χώρα ένα βίντεο κλιπ με το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει. Όλα αυτά τα βίντεο κλιπ σε εκπομπές σαν τη δική μας την απόψινή πρέπει να μεταδοθούν από κάθε χώρα που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Έτσι, όλη η Ευρώπη θα ακούσει αυτά τα 22 τραγούδια πριν από τη βραδιά της τελικής επιλογής. Η σειρά με την οποία θα προβληθούν τα βίντεο κλιπ αυτά είναι και η σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν τα τραγούδια στις 4 Μαΐου το βράδυ. Προήλθε μετά από κλήρωση και η Ελλάδα φέτος θα εμφανιστεί τέταρτη με το τραγούδι «Η Άνοιξη» του Ανδρέα Μικρούτσικου που θα ερμηνεύσει η Σοφία Βόσου. Ας κάνουμε όμως τη γνωριμία μας με τον 36ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Ένα διαγωνισμό τραγουδιού που όπως ήδη ξέρουμε δεν είναι μόνο ακρόαμα αλλά και θέαμα. Πρώτη συμμετοχή, Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία που κέρδισε το 1989 στη Λοζάνη με το τραγούδι «Rock Me Baby». Φέτος στέλνει το τραγούδι με τίτλο «Brazil» και ερμηνεύτρια την «Baby Doll». Δεύτερη χώρα, η μακρινή Ισλανδία, μια χώρα που δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αυτό το διαγωνισμό. Φέτος θα διεκδικήσει τη διάκριση με το τραγούδι «Draumur um Ninu» που σημαίνει «Το όνειρο της Νίνα» και με τους Στέφαν Χίλμαρσον και Εγιζόλφουρ Κρίστιανσον. Στην τρίτη θέση μετά την κλήρωση η Μάλτα. «Could it be» μπορεί να συμβεί, λέγεται το τραγούδι της και το ερμηνεύουν ο Πολ Τζορντιμάινα και η Τζορτζίνα. Η πατρίδα μας, όπως ήδη είπαμε, κληρώθηκε τέταρτη. «Η Άνοιξη» λέγεται το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος. Είναι του Ανδρέα Μικρούτσικου και το ερμηνεύει η Σοφία Βόσου. Μετά την Ελλάδα, η Ελβετία, η ιταλόφωνη Ελβετία με το τραγούδι «Canzone per te», δηλαδή «Τραγούδι για σένα», και με ερμηνεύτρια την Σάντρα Σιμό. Η Ελβετία έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό. Το 1956 στο Λουγκάνο με τους Λις Άσια και το 1988 στο Δουβλίνο με την Σελίν Ντιόν. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν έχει κερδίσει ποτέ το διαγωνισμό. Οι Ιζέλ, Ρέιχαν και Καν θα το προσπαθήσουν με το τραγούδι «Iki Dakika» που σημαίνει «Δύο λεπτά». Αυστρία. Ήταν η νικήτρια το 1966 στο Λουξεμβούργο με το τραγούδι του Udo Jürgens «Merci Chérie». Φέτος την εκπροσωπεί το τραγούδι «Venedig im Regen», «Η Βενετία στη βροχή». Το ερμηνεύει ένας παλιός και τακτικός γνώριμος του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού, ο Thomas Forstner. Το Λουξεμβούργο είναι μία από τις δύο χώρες που έχουν το ρεκόρ από νίκες σε αυτό το διαγωνισμό. Η άλλη είναι η Γαλλία. Από 5 νίκες η κάθε χώρα. Για το Λουξεμβούργο ήταν το 1961 στις Κάνες, το 65 στην Νάπολη, το 72 στο Εδιμβούργο, το 73 στο Λουξεμβούργο, δύο απανωτές νίκες δηλαδή, και το 84 στο Μόναχο. Φέτος η Σάρα Μπράι θα προσπαθήσει να κάνει 6 τις νίκες για τη χώρα της με το τραγούδι «Baiser volé», δηλαδή «Κλεμμένα φιλιά». Η Σουηδία είναι και αυτή μια χώρα που κέρδισε δύο φορές τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το 1974 στο Μπράιτον με το «Waterloo» και του «Σάμπα» και το 1984 στο Λουξεμβούργο.
Fongendi en Stormwind, φυλακισμένη σε μια καταιγίδα, θα τραγουδήσει φέτος η Καρόλα Χέγκβιστ. Η σειρά της Γαλλίας με τις 5 νίκες της όπως προαναφέραμε. Το 1958 στο Χίλβερσουμ, το 60 στο Λονδίνο, το 62 στο Λουξεμβούργο, το 69 στη Μαδρίτη και το 77 στο Γουέμπλεϊ, τα γαλλικά τραγούδια διακρίθηκαν στο διαγωνισμό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο πέρσι όσο και φέτος οι συμμετοχές της Γαλλίας είναι τραγούδια που ξεφεύγουν, θα λέγαμε, από τη συνταγή της Eurovision. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας το τραγούδι που ακολουθεί και το ερμηνεύει η Αμίν από την Τινησία. Η Ιρλανδία στους φίλους του διαγωνισμού θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να είναι συνώνυμη με τον Τζόνι Λόγκαν. Τρεις χρονιές τριαμβεύτρια, οι δύο ανήκουν στον Τζόνι Λόγκαν. Το 1980 στη Χάγη και το 1987 στις Βρυξέλλες. Ακόμα το 1970 στο Άμστερνταμ η Ντάνα χάρισε τη νίκη στη χώρα της. Φέτος θα είναι η Kim Jackson που θα διεκδικήσει μια νίκη. Το τραγούδι της «Could it be that I'm in love» μπορεί και να είμαι ερωτευμένη. Όμως φίλοι μας, η απόψινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είδατε και ακούσατε τις 11 το 6ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού που θα φιλοξενηθεί φέτος στη Ρώμη στις 4 Μαΐου βράδυ του Σαββάτου. 22 οι συμμετοχές φέτος, ανάμεσα τους βέβαια και η Ελλάδα με το τραγούδι «Η Άνοιξη» του Ανδρέα Μικρούτσικου που θα ερμηνεύσει η Σοφία Βόσου, την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η ΡΑΗ και ο όλος διαγωνισμός θα γίνει στους χώρους της Τσινετσιτά. Θα πρέπει να επαναλάβω εδώ για τους καινούριους φίλους ότι κάθε μια από τις χώρες που συμμετέχει οφείλει να στείλει ένα βίντεο κλιπ με το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει στη χώρα που διοργανώνει το διαγωνισμό και οι τηλεοράσεις των χωρών που συμμετέχουν με τη σειρά τους οφείλουν να κάνουν δύο εκπομπές γνωριμίας με όλα αυτά τα βίντεο κλιπ. Η σειρά με την οποία θα παρακολουθήσουμε αυτά τα βίντεο κλιπ είναι καθορισμένη από κλήρωση και είναι και η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα τραγούδια στην τελική βραδιά. Χώρες που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το διαγωνισμό, η οποία φέτος συμμετέχει με το τραγούδι «Λουζιτάνια Παϊσάου», «Πάθος της Λουζιτάνια», με ερμηνεύτρια την Ντούλσε. 13η την τελική βραδιά και δεύτερη για απόψε είναι η Δανία. Η Δανία που έχει κερδίσει μία φορά στο διαγωνισμό το 1963 στο Λονδίνο. «Λίγκε ντεγβο χέρτερ σλόρ», «Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά», ερμηνευτής ο Άντες Φράντσεν. Το 1985 ήταν η τυχερή χρονιά της Νορβηγίας όσον αφορά βέβαια στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Φέτος, το 36ο διαγωνισμό θα στείλει ένα συγκρότημα, τους Just For Fun και το τραγούδι Mrs. Thompson, κυρία Thompson. Το Ισραήλ με τις δύο συνεχόμενες νίκες, το 78 στο Παρίσι και το 79 στην Ιερουσαλήμ, θα εκπροσωπηθεί φέτος από ένα ζευγάρι και στη ζωή και στη σκηνή, τους Όρνα και Μόσε Ντάτζ και το τραγούδι «Καν» που σημαίνει «Εδώ». Σειρά έχει η Φινλανδία, «Χουλουιο», «Τρελή νύχτα» με την Κάια Κιόκίνεν που θα διεκδικήσει ίσως την πρώτη νίκη της Φινλανδίας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Και από τη Φινλανδία στη Γερμανία, «Dieser Traum darf niemals sterben», αυτό το όνειρο δεν πρέπει να πεθάνει, με τους Ατλαντής 2000. Μία φορά, το 1982, διακρίθηκε η Γερμανία σε αυτό το διαγωνισμό. Η Σάντρα Κιμ το 86 χάρισε τη νίκη στο Βέλγιο. Η Φλαμανδή Κλουζό με το τραγούδι «Have Head Up», που σημαίνει «Βάλ το κάτω», θα τη διεκδικήσουν φέτος. Η Ισπανία είναι και αυτή μια χώρα με δύο συνεχόμενες νίκες στο ενεργητικό της, το 68 στο Λονδίνο και το 69 στη Μαδρίτη. Ένα μελωδικό τραγούδι με ερμηνευτή τον Σέρχιο Νταλμά και με τίτλο «Bailar Pegados», χορεύοντας ενωμένη, θα την εκπροσωπήσει φέτος στη Ρώμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη 4 νίκες στο παρελθόν. 67 Βιέννη, 69 Μαδρίτη, 76 Χάγη, 81 Δουβλίνο. «A message to your heart», μήνυμα στην καρδιά σου, θα τραγουδήσει η 18χρονη Σαμάνθα για τη Βρετανία. Πρώτη-λευταία, 21η, κληρώθηκε να εμφανιστεί η Κύπρος. Η Έλενα Πατρόκλου θα διεκδικήσει τη νίκη για την Κύπρο με ένα μελωδικό τραγούδι με τίτλο «SOS». Τελευταία, η φιλοξενούσα χώρα, η Ιταλία. Δύο οι νίκες της Ιταλίας. Το 1964 με την Τζιλιόλα Τσινκουέτη και το 1990 με τον Τότο Κουτούνιο, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι και οι παρουσιαστές της τελικής βραδιάς στη Ρώμη. Τον Πεπίνο Ντικάπρι θα εμπιστευτεί η Ιταλία φέτος με το τραγούδι «Come εντός εωμάρε», «Πόσο είναι γλυκιά η θάλασσα». Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των 22 τραγουδιών που θα διαγωνιστούν το βράδυ του Σαββάτου 4 Μαΐου στη Ρώμη.
Η εκπομπή μας όμως δεν τελειώνει εδώ και σίγουρα δεν τελειώνει έτσι. Σας έχουμε μια έκπληξη. Έχουμε φέρει εδώ, στο στούντιο, μόνο για σας, την Άνοιξη. Έχουμε κοντά μας τη Σοφία Βόσου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Οπότε έχετε φέρει την Άνοιξη και λίγο από χειμώνα. Εσύ είσαι πολύ ανοιξιάτικος όμως, το μπλουζάκι. Ντυμένα μόνο. Θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, τώρα αυτές τις λίγες μέρες που μας μένουν πριν από το ταξίδι μας της Κυριακής για Ρώμη, ποια είναι τα συναισθήματά σας, αισιοδοξία, κέφι, χαρά, δύναμη, όπως όλα αυτά. Είπες, όλα μαζί. Θα διεκδικήσουμε θέση. Νομίζω ότι πάμε για να είμαστε μέσα στα πρώτα 10. Εγώ είμαι τόσο... Όλα να πάνε καλά και θα πάνε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είσαστε και οι δύο, και εσύ Σοφία και εσύ Ανδρέα, γνωστοί στην Ελλάδα, διάσημοι και πετυχημένοι. Πώς και αποφασίσατε να στείλετε συμμετοχή στη Eurovision, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι άλλοι σνομπάρουν το διαγωνισμό, άλλοι φοβούνται να συμμετάσχουν, φοβούνται τον ανταγωνισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες. Εσείς πώς και το αποφασίσατε? Κοίτα να δεις, υπάρχουν δύο κατηγορίες καλλιτεχνών σήμερα, επωνύμων. Για μένα είναι η κατηγορία που είναι οι επώνυμοι που βασίζονται περισσότερο στο κόμπλεξ τους και έτσι φοβούνται να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό. Δεν πιστεύω ότι σνομπάρουν το διαγωνισμό γιατί δεν τους αρέσει οτιδήποτε άλλο. Κατά κύρια πλευρά φοβούνται τα εδώ προκριματικά. Όχι εκεί πώς θα πάνε, εδώ. Διότι αν δεν περάσουν, τι θα πούν και πώς αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν στείλει στα προκριματικά, επώνυμοι, πολύ επώνυμοι, και το έχουν κρύψει. Και το μαθαίνουμε μέσω υπογείων πληροφοριών. Λοιπόν, εμείς με τον Ανδρέα δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει και να κερδίζουμε και να χάνουμε και μας αρέσει να ζούμε. Όλα τα πράγματα που κάνουμε τα κάνουμε με πάθος. Δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Στο κάτω-κάτω και η ήττα και η νίκη είναι μάθημα για έναν άνθρωπο και παίρνεις πολλά από αυτό. Να συμπληρώσω μερικά πράγματα. Η συμμετοχή μας πρόκειψε σαν ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Σοφία και σε μένα. Έτσι βγήκε στην τύχη. Μια προτασούλα, ήταν κάτι σαν παιχνιδάκι όπως είπα. Αυτή η τυχαιότητα όμως είχε μια αναγκαιότητα. Έχουμε κάποιες απόψεις και οι απόψεις έχουν δύο σκέλη, αν θέλεις να στα αναφέρω. Το ένα σκέλος είναι όλα αυτά τα χρόνια πώς συμμετείχε η Ελλάδα στο φεστιβάλ της Eurovision. Με κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχουν εξαιρέσεις σημαντικών συμμετοχών. Η γενικότερη εικόνα ήταν μια υποβαθμισμένη εικόνα μουσικής παρουσίας της Ελλάδας. Δηλαδή νομίζω ότι είχαμε μια εικόνα τριτοκοσμική προς τα έξω. Αυτό είναι μπορώ να πω, το εθνικό στοιχείο του πράγματος. Αυτή την αντίληψη την είχαμε. Δηλαδή ότι στη Eurovision δεν στέλνουμε κάτι αντιπροσωπευτικό της ζωντανής σημερινής ελληνικής μουσικής. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πιστεύουμε μαζί με τη Σοφία ότι τα ταλέντα μας, η γνώση μας και αυτό το πράγμα που κάνουμε στη μουσική μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα και έτσι εδώ προκύπτει το προσωπικό. Ότι μέσω της Eurovision έχουμε και μια δυνατότητα να δείξουμε προς τα έξω κάποια δικά μας πράγματα. Αν συνδυάσουμε λοιπόν αυτή την εθνική ανάλυση έτσι όπως την έκανα και με αυτή την προσωπική υποκειμενική κατάσταση, αυτό το παιχνίδι που πρόκυψε στην αρχή καλώς πρόκυψε και έχει και στόχο για μας. Ανδρέα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι ο θεσμός της Eurovision λειτουργεί, δηλαδή παράγει σύγχρονα τραγούδια, παράγει επιτυχίες όπως έκανε κάποτε, παλιότερα? Ο θεσμός της Eurovision λειτουργεί σαν σημαντικός τηλεοπτικός θεσμός. Είναι δηλαδή μια ολόκληρη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο εκείνη η νύχτα, αλλά είναι και όλη η προετοιμασία τέτοια, που δημιουργεί ένα μουσικό γεγονός με τεράστια ακροαματικότητα. Σαν τέτοιο λοιπόν κατά καιρούς, κάποια τραγούδια από εκεί και κάποιοι καλλιτέχνες από εκεί μπόρεσαν και μπήκαν γενικότερα στη ζωντανή παγκόσμια μουσική σκηνή. Παίζει ρόλο η ποιότητα της κάθε χρονιάς. Πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό μουσικό, τηλεοπτικό γεγονός και δίνει δυνατότητες να συμβούν πολλά πράγματα. Και έτσι εκεί μαζεύεται και πολλοί κόσμος της μουσικής. Βέβαια δεν είναι ιδιωτικού δικαίου, είναι κρατικών διεθνών δικαίων. Και γι' αυτό γιατί το είπα το τελευταίο, με την έννοια ότι εκπροσωπούνται τα κράτη και δεν εκπροσωπούνται εταιρείες δίσκων ή διάφορες τέτοιες μουσικές. Για μένα πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στη Eurovision και κατά καιρούς έχουμε δει σημαντικά και καλλιτέχνες που μέσα από τη Eurovision άφησαν το δακτυλικό τους αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, παιδιά. Ακούσατε τα άλλα 21 τραγούδια? Ναι, τα ακούσαμε. Και ποια είναι η γνώμη σας για το επίπεδο? Σχόλιο για κάποιο τραγούδι ίσως που σας άρεσε? Πιστεύω ότι υπάρχουν και καλά τραγούδια, πιστεύω ότι υπάρχουν και κακά τραγούδια. Εμένα μου άρεσε πολύ το τραγούδι της Ισπανίας,
και η φωνή του Ισπανού πάρα πολύ. Μ' άρεσε και η Πορτογαλία και μ' άρεσε και η Νορβηγία με τον Μίσης Τόμσον. Ναι, Μίσης Τόμσον. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η πιο δυναμική χρονιά. Σε άλλες χρονιές έχω δει καλύτερα τραγούδια και αυτό συμφέρει εμάς, γιατί πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ δυναμική παρουσία και τα πρώτα σχόλια, όχι τα δικά μας, αλλά και γενικότερα απ' έξω μας έρχονται σημαντικά σχόλια. Εγώ έχω μάθει πράγματα σημαντικά από το εξωτερικό. Το BBC παρουσίασε τα 22 τραγούδια σε μία εκπομπή και ενώ όλα τα τραγούδια τα ανάφερε ψυχρά, έτσι όπως πρέπει η ιδεοντολογία υπογραμμίζει να γίνεται, στο ελληνικό τραγούδι χαρακτήρισε, θαυμάσια τη φωνή της Σοφίας, πάρα πολύ καλό το κομμάτι και ότι δεν είναι απίθανο η Άνοιξη να δώσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Δεν είναι το ζητούμενο, λέω όμως ότι έκανε εντύπωση και άλλες εικόνες από τέτοια εντύπωση έρχονται και νομίζω ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό που είπαμε το βράδυ της 29ης, που ευχαρίστησα την Επιτροπή και τους είπα ότι θα αποτελέσουμε την έκπληξη της Ρώμης. Αυτή είναι η έννοια της έκπληξης. Δεν έκανα εγώ τον ταξιθέτη να πω θέσεις. Εννοώ όμως ότι εμείς θα προσπαθήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε ένα ζωντανό στίγμα μιας δυναμικής σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Θέλω να κάνω μια τελευταία πολύ προσωπική ερώτηση στη Σοφία, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο γνωρίζοντας τη Eurovision από κοντά πάντα το σκέφτομαι με βέος. Πώς σκέφτεσαι να αντιμετωπίσεις την αίσθηση όταν θα είσαι στη σκηνή κάτω από τα φώτα να τραγουδάς ζωντανά ότι σε βλέπουν δισεκατομμύρια κόσμο? Θα προσπαθήσω να... μάλλον όχι θα προσπαθήσω. Σχεδόν είμαι σίγουρη ότι θα το αντιμετωπίσω όπως κάθε παράσταση που κάνω. Ξέρεις, έχω ένα καλό. Λίγο πριν ανέβω σκέφτομαι διάφορα. Το φόρεμά μου, το αυτό μου, τα μαλλιά μου, τα πάντα. Μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αυτό, τι λέω. Άμα ανέβω και κλείσω λίγο τα μάτια μου και αρχίσω και τραγουδάω ζωντανά, θα νομίζω ότι ξεπερνάω τα πάντα, είμαι αλλού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή πάντα το κατορθώνω, σχεδόν όλες τις φορές. Θα προσπαθήσω και εκεί να κάνω το. Καλείται η Σοφία να κάνει μια πολύ σημαντική υπέρβαση αυτό. Το συνηθίζει αυτό επί σκηνής. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν έχουμε ξανατραγουδήσει εντός ο κόσμο. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα με δείτε και εμένα εκεί από πίσω, θα παίζω μπάσο, δεν θα κάνω τίποτα που... Δηλαδή θα παίζω μπάσο, θα είμαι στα backing tracks και θα είμαι από πίσω και θα την εμψυχώνω. Όχι με το γνωστό αέρα, αλλά πάμε Σοφία και φύγαμε και έχουμε μεθόδους τέτοιες που να υπερβούμε και να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Α, και κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα. Επειδή κάθε χρόνο στη Eurovision προκύπτει το πρόβλημα των playback στα τραγούδια. Εμείς έχουμε playback φέτος. Ναι, είναι τρία όργανα. Είναι το background, το ρυθμικό. Μπάσο, drums και κάποια εφέ από keyboards. Αυτά θα τα πάμε ηχογραφημένα. Είναι, τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω το επιτρέπει θεσμικά η Eurovision και είναι η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα θα πάει με ένα μικρό ηχογραφημένο υλικό. Όλα τα άλλα τα συμφωνικά μέρη και όλα τα άλλα τα όργανα θα παιχτούν ζωντανά από τους Ιταλούς μουσικούς. Θέλω να πω ότι και πάλι είναι λίγα τα playback που θα πάει η Ελλάδα. Κρίνοντας εγώ από τις τελευταίες χρονιές, όπου και ολόκληρα τραγούδια παίζονται playback, και θυμόμαστε το περσινό της Ισπανίας, όπου ξεκίνησε το playback, βγήκαν οι κοπέλες και δεν μπορούσαν να συγχρονιστούν. Γνωρίζω ότι η Ελλάδα μονίμως πάει ζωντανή και είναι ίσως η μόνη χώρα. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Απλά θα πάμε με το ρυθμικό στοιχείο ηχογραφημένο και όλα τα άλλα τα μελωδικά, όλο, δηλαδή θα αξιοποιήσουμε τη συμφωνική ορχήστρα που έχουν και απλά θα είναι drums, basso και τα εφέ από τα synthesizers. Παιδιά, θα είμαστε μαζί εκεί. Εύχομαι από τώρα την καλύτερη επιτυχία που θα μπορούσαμε να έχουμε. Έτσι. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε Ελλάδα, είμαστε ίδια χώρα, σας υπερασπίζουμε, είμαστε από πίσω, είμαστε κοντά σας. Σας χαιρετώ προς το παρόν, θα τα ξαναπούμε και να απευθυνθώ στους τηλεθεατές να τους πω ότι εδώ τελείωσε αυτή η εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4 Μαΐου, Σάββατο βράδυ από τη Ρώμη.